Είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον τα 20-25 χρόνια. Είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση των χρόνων αυτών όσο αφορά τα προγράμματα, τα κοινωνικά, τους εθνικούς πόρους και τον δανεισμό του κράτους. Ερχόμαστε τώρα στα μέτρα. Γιατί τώρα καλούμαστε εμείς να πληρώσουμε όλα αυτά που γίνουν αυτά τα χρόνια. Εμείς οι πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν την ευθύνη, έχουμε γυρίσει κάποια ευθύνη, αλλά τη μεγάλη ευθύνη την έχουν άλλοι. Πάμε λοιπόν στα μέτρα και συνέπειες. Βλέπουμε ότι στο δημόσιο τομέα γίνεται σχεδόν κατάργηση 13ου μισθού, 14ου και προλόγηση των επιδομάτων. Έχουμε αύξηση καυσίμων, αύξηση πια δύο φορές, τα βασικά, το προλόγιο της πρώτης κατοικίας και πολλά άλλα μέτρα. Όταν λοιπόν ένας δημόσιος υπάλληλος, άσχετα τι μισθό παίρνει, αν είναι 800 ευρώ ή 3.000, ο καθένας λοιπόν έχει κάνει ένα προγραμματισμό, έχει πάρει τα δάνειά του, έχει κλείσει τα σπίτια του, άσχετα με το πόσο είναι ο μισθός. Σήμερα λοιπόν, κόβοντας το αυτά τα χρήματα, το φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, δεν θα έχει να πληρώσει το χρέος του. Δεν θα του μένουν λεφτά να δώσει την αγορά. Τον αναγκάζει λοιπόν να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία. Κάτι που τελικά θα την πληρώσει η αγορά. Φοιτεία. Μέσα σε λίγους μήνες δύο φορές άφησε από 2%. Πιστεύω ότι ο Εθνικός Κόμμας Επιχειρηματίας δεν μπορεί να απορροφήσει και αυτό το 3%. Θα μεταφερθεί και αυτό στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε μείωση των εσόδων του καταναλωτή, από την άλλη αναγκαστικά έχουμε και αυξήσει των προϊόντων. Οπότε μπαίνουν πλέον σε μια δύσκολη κατάσταση. Πιστεύω ότι ο καταναλωτής θα αργήσει να δει αυτή τη μέρα. Εκεί που θα ήθελα έτσι να εκπληκεί η στάση των εργοδοτικών οργανώσεων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι δεν έχουν θίξει τίποτα από τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πιστεύω να μην γίνει και στον ιδιωτικό τομέα το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το μόνο ευχάριστο και θα ήθελα έτσι να εκτιμηθεί για την κίνηση αυτών των εργοδοτικών οργανώσεων στον ιδιωτικό τομέα. Η κρίση τελικά δεν θα είναι σύντομη, θα έχει χρόνο μπροστά της. Και τα μέτρα αυτά δεν θα είναι τα τελευταία. Ανάλογα τις πρακτικές της πράξης του κράτους και τα λεφτά που θα παίρνει από ό,τι ξέρω τα 110 εκατομμύρια θα τα παίρνει ανά 3 μήνες σε 10-12 δόσεις. Κάθε φορά λοιπόν που δεν θα μπορεί να πάρει το κράτος του κράτους, θα μπαίνουν και νέα μέτρα. Ξέρω, φοβάμαι ότι δεν είναι τελικά μέτρα αυτές που βοηθούν να φύγουμε από την ύπεση. Η ύπεση θα είναι πολύ μακρύ, μεγάλη. Η ύπεση αυτή θα βγάλει εκτός αγοράς πολλές επιχειρήσεις. Θα έχουν πολλά δουλειά. Φορολογείται τώρα έφτα, θα μπει η φορολογία στα χέρια της κερδοφόρησης επιχειρήσεις του 9. Έχουν δυνατότητα επιχειρήσεις αυτές να πληρώσουν έκτακτη φορά για το 9. Υπάρχει και το 10 μες στη ζωή. Αλλά εδώ λες φορολογεί κέρδη. Να την πληρώνει όμως ο επιχειρηματίας που έχει σημειωμένες επιχειρήσεις. Όπως ένα παράδειγμα τώρα, ο δημοτικός φόρος. Να πάμε και σε αυτό το θέμα. Ο δημοτικός φόρος φορολογεί τις σημειωμένες επιχειρήσεις. Είναι δίκαιο αυτό, γίνεται πουθενά στον κόσμο. Πείτε μου ένα κράτος δυτικό που να υπάρχει αυτός ο φόρος. Να σου φορολογεί τις σημειωμένες χρονιές. Αυτό είναι ανήκουστο, είναι τριτοκοσμικό, όπως θέλετε πείτε το. Εμείς όπως ξέρετε το βελτίριο έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και προσπαθούμε την κατάρρευση και την κατάρρευση του δημοτικού χώρου, αυτού του άδικου χώρου. Τελευταία, κατόπιν ορισμένων επιστολών και επαφών με τα αρμόδια.
πιστεύαμε ότι με το Καλλικράτη θα είχε κατεργηθεί. Διότι τώρα δοθήκαν πραγματικά πόροι στους Δήμους. Και εμείς αυτό που ζητάγαμε, πρώτα ζητάγαμε να δοθούν πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση στους Δήμους και προτείναμε όπως πόρος αγκρίνης περιουσίας, στην οποία όλα αυτά θα είχαν προτείνει. Πρώτα θέλουμε λοιπόν να πάρουν πόροι οι Δήμοι και μετά να κατεργηθεί ο δημοτικός πολυματικός φόρος. Φόρος λοιπόν πήραν. Δηλαδή, έχουμε πάρει το 20% από το φόρο εισοδήματος. Το 12% από το ΦΠΑ που εισπράττεται στο νησί μας, στο νομό. Το 50% της ακίνησης περιουσίας, φόρο ακίνησης περιουσίας. Έχουν την δυνατότητα όσοι Δήμοι είναι χρεωμένοι μέσα από τα δύο πρώτα κονδύλια, το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ το 12%, να βοηθηθούν οι Δήμοι. Πήραν και πέρυσι το 90% από τα τέλη προφορίας. Δηλαδή προς το έχουν πάρει χώρο. Τώρα λοιπόν περιμέναμε με το Καλλικράτη να αφαιρεθεί το λοιπόν. Θα περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα να ψηφιστεί ο Καλλικράτη. Και αν ο Διποδό δεν καταργηθεί, θα επέμβουν δυναμικά το δημοσιοποιητήριο ώστε να καταργηθεί αυτός ο άδικος πραγματικά φόρος, ο οποίος τον βγαίνει μόνο ο νομός το δεκάνης.